Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Sports Arena. Πάντα θυμίζω μαζί μας το κτήμα Γκλίναβος και το κρασί Ντεμπίνα. Εσείς μπορείτε να το βρείτε στα καταστήματα Γκλίναβος. Είναι ένα μοναδικό κρασί, αφηγείται μια δική του ξεχωριστή ιστορία από την μοναδική λευκή ποικιλία κρασιού Ζίτσας, το κρασί Ντεμπίνα με φυσικό άρωμα Ελλάδος και φυσαλίδες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να μείνουμε μάλλον. Σε Παζιάννα, αλλά θα πάμε να συζητήσουμε για το νέο αθλητικό νόμο Κοντονή, για την κάρτα φιλάθλων, αυτά τα οποία σας είπα νωρίτερα. Έχω εδώ απέναντί μου στο στούντιο τρεις οπαδούς του Παζιάννα, τρία παιδιά τα οποία προέρχονται από τον οπαδικό χώρο. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Καλησπέρα. Ο Βασίλης, ο Μιχάλης και ο Τόλης. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε και θέλω την άποψη και των τριών από αυτό το οποίο είδαμε λίγο πριν. Δηλαδή, από τις φάσεις του αγώνα του ΠΑΣ για ένα με τον Πανθρακικό. Θέλω λίγο την άποψή σας, το σχόλιο σας για την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΣ, αλλά και για την αποκαρδιωτική εικόνα του γηπέδου, των κερκίδων. Ο κόσμος δεν πάει πλέον στο γήπεδο. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Αυτό φάνηκε και από χθες, επειδή η γενική είσοδος ήταν και πάλι 10 ευρώ. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα. Εσείς που έχετε εμπειρία στον οπαδικό χώρο, θέλω να μου πείτε. Τι σπταίει, ξεκινώντας έτσι από το χθεσινό μάτς. Είναι πολλά αυτά που στέλνει. Προφανώς και δεν θα έχουμε ίσως το χρόνο να τα αναλύσουμε διεξοδικά, αλλά με πινελιές. Με μια κουβέντα, φέτος ίσως έχουμε την πιο νερόβραστη χρονιά στην ιστορία του Παζιάννα. Νερόβραστη. Ναι. Βέβαια. Και αγωνιστικά. Γιατί αγωνιστικά θεωρώ ότι η ομάδα θα σωθεί άνετα, mm-hmm. ότι δεν έχει στόχο για κάτι παραπάνω, mm-hmm. ότι και να έρθει το κάτι παραπάνω Απρίλιο μήνα θα έχουμε πάλι τα ίδια. Mm-hmm. Άδεια, γιοκ και τα λοιπά. Αν και φέτος ίσως τα πράγματα εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Και δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Ναι, θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Νερόβραστη χρονιά, είπες το όλοι. Εκτιμάς δηλαδή ότι δεν είναι καλή χρονιά για ποιο λόγο? Επειδή, επειδή η ομάδα θα σωθεί εύκολα και δεν έχει στόχο. Εκτιμώ ότι η ομάδα θα τερματίσει από το 8 έως το 10. Στις θέσεις, λες. Ναι. Ναι. Και στην ουσία δεν θα κινδυνέψει, δεν θα πάει για το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια μας καλόμαθε η ομάδα, πεντάδα, ξαναπεντάδα, έτσι. Η διοίκηση όμως δεν φρόντιζε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, ώστε η πεντάδα να έχει αντίκρισμα. Έτσι. Να μετουσιωθεί με την ευρωπαϊκή έξοδο. Ψυχολογικά ο κόσμος έχει χιλιάδες προβλήματα να ασχοληθεί, έψαχνε μια διέξοδο με αυτό. Δεν του την έδωσε. Ποτέ, mm-hmm. έτσι. Υπάρχει μια αντίδραση στον κόσμο. Του κόσμου, του. Υπήρχε και αυτό το παραμυθάκι ότι μας κυνηγάει η Αθήνα, μας κάνει. Ναι. Αυτό νομίζω είναι διαχρονικό. Δηλαδή δεν είναι τωρινό. Δείχνει ο κόσμος όμως να μην το ενστερνίζεται πλέον. Δεν το συμμερίζεστε να φανταστώ για να. Όχι, βέβαια. Όχι. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό με τους κακούς ξένους και την κακιά Αθήνα το χρησιμοποιούν και η πολιτική μας λένε για τους κακούς ξένους. Μου θυμίζει αυτό. Είναι γενικά μια δικαιολογία από πάντα, ένα άλοθη. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Αυτό που λένε, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς βαρβάρους. Ήταν μια κάποια λύση. Πρέπει να βρούμε, πρέπει να τους φτιάξουμε. Πρέπει να τους εφευρέσουμε. Να τους βρούμε. Έτσι. Λοιπόν, θέλω την άποψη και τον Τριών. Μιχάλη, εσύ τι συμφωνείς με τον Τόλη, ότι είναι μια νερόβραστη χρονιά? Δηλαδή, αυτό το οποίο λες ουσιαστικά είναι ότι η ομάδα ναι είναι καλή αγωνιστικά. Αυτό είπε ο Τόλης, είναι καλή αγωνιστικά, αλλά ακόμη και αν καταφέρει και πάλι να κάνει την υπέρβαση, δεν θα έχει αντίκρισμα αυτό. Κοίτα, αγωνιστικά δεν είμαι και ο πλέον αρμόδιος για να κρίνω. Εντάξει, όσα μπορώ να δω, ναι, δεν είναι. Παρακολουθείς όμως την ομάδα χρόνια. Σίγουρα. Θέλω να πω στο τεχνικό κομμάτι. Σίγουρα πιστεύω ότι εγώ δεν θα κινδυνεύσει να πέσει, mm-hmm. αλλά δεν θα πάει και για κάτι περισσότερο. Και ίσως εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει και να πάει για κάτι περισσότερο. Δηλαδή, γιατί όποτε φάνηκε ότι δύο χρονιές που πήγε για κάτι περισσότερο. Εκτεθήκαμε όλοι μας. Εκτεθήκαμε ανεπανόρθωτα. Είναι εφικτό πάντως και φέτος να κάνει αγωνιστική υπέρβαση. Με βάση. Ναι, σίγουρα με την δυναμικότητα με την εικόνα που δείχνουν και οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι και κάτι. Ακατόρθωτο. Ναι, και κάτι ακατόρθωτο. Εγώ σήμερα, ας πούμε, έκατσα είδα ότι ο Ηρακλής Αντρόμητος. Mm-hmm. Και θέλω να μου πεις αυτό που μου είπες πριν. Ότι έβαλε δύο γκολ ο Ρωμάνο. Ναι, γιατί πάνω στη βιασύνη της κουβέντας δεν είχα δει το σκορ. Ο Φάντερσον έπιασε πέναλτι. Ο Ρωμάνο έβαλε δύο γκολ, βεβαίως. Και δεν μπορεί να βάλει. Ο Αντρόμητος που τα τελευταία χρόνια είναι μια παραδοσιακή δύναμη στις πεντάδες, στα play-off, δύο τελικούς κυπέλου. Βλέπουμε ότι φέτος δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο να δείξει. Εγώ διαφωνώ, έχει καλό ρόστερ, απλά δεν πείθει με τις εμφανίσεις. Αυτό εννοώ, ναι, σαν ρόστερ. Περιμένοντας και Ηρακλή και ΑΕΚ που ανέβηκαν, έτσι, mm-hmm. περίμενε σαν πρωτάθλημα πιο ζωντανό. Γενικότερα το πρωτάθλημα, πέρα από τον Παζιάννα, που έχει μια καμπή, ας πούμε, έτσι.
Είναι μια από τα ίδια. Ναι, είναι πολύ νερόβραστο όλο το πρωτάθλημα. Δεν σου δίνει ερέθισμα σαν οπαδός, ανεξάρτητα να το παρακολουθείς. Να το παρακολουθείς. Mm-hmm. Ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός θα βγει ο πρωταθλητής, θα πάρει το κύπελλο και αυτό. Αυτό θα συμβεί όμως γιατί ο Ολυμπιακός είναι και καλύτερη ομάδα, έτσι. Σίγουρα αυτό φέτος. Αυτό ισχύει. Όσο αν δεν μας αρέσει, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Ναι, αλλά όμως θα πρέπει να το παραδεχόμαστε και τα αυτονόητα. Αγωνιστικά δείχνει να είναι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Βέβαια, όταν έχει τα θεματάκια του. Όταν έχει τα θεματάκια και τα αγωνιστικά, υπάρχει και άλλο τρόπο. Υπάρχει όμως και δουλειά από πίσω. Βγαίνει στο Champions League, παίρνει 20 εκατομμύρια, 30 κάθε χρόνο. Ναι, αυτό εντάξει. Δηλαδή, προφανώς και ο ΠΑΣ και ο κάθε ΠΑΣ, αν έβγαινε και έπαιρνε κάποια χρήματα. Θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά. Φυσικά και θα ήταν σούπερ ομάδα. Προφανώς. Αλλά μην πάμε στον Ολυμπιακό, να μην ξεφύγει η κουβέντα. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Και σε αυτό που λέγαμε πριν, το πρωτάθλημα πλέον, σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα. Έχουμε δει σχεδόν όλα τα ντέρμπι. Δεν έχουμε δει θέαμα, δεν έχουμε δει τίποτα. Με τελευταίο ντέρμπι το χθεσινό. Θέαμα 0, γήπεδα, αν εξαιρέσει ένα-δύο γήπεδα, όλα τα άλλα είναι άθλια γήπεδα. Και άδεια. Ναι. Το τώρα, δικό μας το γήπεδο, έτσι, άδεια. Πάμε στο προκείμενο. Ναι, σε αυτό που έλεγες. Η υποκαρδιωτική εικόνα του γήπεδου. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Χάλια. Ναι, οι κερκίδες παρουσιάζουν, τουλάχιστον στους ζωσιμάδες που μπορούμε να πούμε, παρουσιάζουν. Θέαμα αποκαρδιωτικό. Αν υπήρχε μια μαθηματική γραμμή να δείξει, θα πήγαινε κάπως έτσι. Όσον αφορά τον κόσμο του ΠΑΣ, ναι. Mm-hmm. Αυτό πού πιστεύετε ότι οφείλεται? Προφανώς και δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική κρίση. Οφείλεται και εκεί. Δεν νομίζω 10 ευρώ, ας πούμε, που είναι το πιο φθηνό. Δεν νομίζω να είναι και πολλά λεφτά για δύο φορές το μήνα να τα δώσει. Καλά, ακόμα στον Παγιάννα δεν ήταν ποτέ προύχοντας. Ναι, και ούτως ή άλλως δεν είναι και ακριβό το στήριο. Παλιότερα ήταν πολύ πιο ακριβό. Άρα ο κόσμος έχει ξενερώσει. Φυσικά. Μήπως όμως δεν έχει ξενερώσει μόνο με την ομάδα, αλλά έχει ξενερώσει με αυτό το οποίο είπατε ότι είναι ένα νερόβραστο πρωτάθλημα, ότι ξέρουμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ο Παγιάννα έπεσε γάμα εθνική, και αν είναι νερόβραστο πρωτάθλημα. Και είχε κόσμο. Είχε κόσμο. Δηλαδή η ΠΑΕ Παγιάννα για μένα, αν θέλει να θορυβηθεί, γιατί για μένα πιστεύω ότι δεν. Δεν έχει καν θορυβηθεί, δεν έχει καν παρατηρήσει ότι μπορεί να μην έχει κόσμο το γήπεδο. Αν θέλει να κάνει κάτι και αν το παρατηρήσει ποτέ, πρέπει να κοιτάξει στα δικά της τι δεν κάνει καλά. Δεν της φταίει ούτε η οικονομική κρίση, ούτε το νερόβραστο πρωτάθλημα, ούτε ο. Ναι, πάντως δεν κάνω το συνήγορο του διαβόλου της ΠΑΕ Παζιάννα, αλλά η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα γήπεδα, δεν ξέρω αν όλες οι διοικήσεις έχουν ευθύνη, δεν πηγαίνει ο κόσμος πλέον όπως πήγαινε. Ακόμα και στις ομάδες που παρουσιάζαμε μαζί με πολύ κόσμο. Κοίταξε, υπάρχει μια καμπή γενικότερα στο. Ναι, αλλά αυτό δηλαδή. Να μην έχουμε το ανάθεμα μόνο στο. Τώρα θα βγάλουμε την κάρτα φιλάθλου με συγκρίσει και θα γεμίσουν. Αλλά οι ομάδες που έχουν λαϊκό αίρισμα δεν παρουσιάζουν αυτή την ελεύθερη πτώση που παρουσιάζουν οι ζωσιμάδες. Μάλιστα. Δηλαδή, ακόμα και η Λάρισα και στα περσινά τη, στα κακά τη, στη Β' Εθνική που πάλευε να μπει στα play-off και είχαν την κρίνια. Καλά, η Λάρισα να έχει και κίνητρο. Είχε κόσμο. Όφη μέχρι να διαλυθεί είχε κόσμο. Όλες αυτές οι ομάδες επαρχικές δεν έχασαν τη βάση τους. Ξέρεις, όπως την έχασε ο Παζιάννα. Θα σου πω κάτι, είναι δηλαδή προσωπική μου άποψη. Ο κόσμος συσπυρώνεται, ειδικά σε επαρχιακές ομάδες, όταν εντάξει, οι ομάδες έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Το έχει και ο Έλληνας, ότι είναι βασανιάρης ο παδός. Ναι, το έχει αυτό το λέω. Αυτό, έτσι. Αλλά δεν φταίει μόνο αυτό. Απογοητεύτηκε ο κόσμος από την πορεία τη φανταστική που είχαμε κάνει για να βγούμε στην Ευρώπη, υποτίθεται. Δύο χρόνια. Δηλαδή και εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, ξέρω εγώ, 42 χρόνια έτσι. Ήταν όνειρο ζωή. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσα να περιμένω από τον ΠΑΣ? Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Περίμενε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Παίζει ρόλο. Κοινό παρονομαστή, κοινή συνισταμένη αυτό που λέτε, είναι ότι η διοίκηση έχει τις ευθύνες. Μια παρένθεση. Για το ότι και η διοίκηση. Και η διοίκηση. Μια παρένθεση, Νίκο, αυτό που έλεγε ο Μιχάλης για την ΠΑΕ. Έτσι. Άνθρωπο πολύ κοντινό τη ΠΑΕ. Έτσι. Έχει πει ατάκα μυθική. Ότι τι κακό έχει η Τρίπολη και η Ξάνθη με 800 εισιτήρια. Ας φτάσουμε εκεί. Καλά, τώρα εντάξει. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει μια άποψη. Τώρα να μην μείνουμε σε απόψεις που εντάξει, απλά. Έτσι σε φιλολογίες, σε παραφιλολογίες. Δεν το είπα εγώ. Ναι, να πάμε. Κοίτα, να σου πω λίγο πάνω σε αυτό. Ναι. Όταν κάποιος με το θεσμικό ρόλο που έχει, μπορεί να έχει σε μια ΠΑΕ εκφέρει άποψη σε οπαδούς, δεν είναι και πολύ προσωπική του γνώμη και δεν είναι. Γενικεύεται λίγο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Σωστό είναι αυτό που λες. Έχει από πίσω του μια ΠΑΕ. Μιλάει σε οπαδούς. Δεν μιλάει στους φίλους του. Καταλάβες, μιλάει στους οπαδούς. Και ακολουθείται και μια πολιτική προς τους οπαδούς. Ναι. Τις περισσότερες πάει. Να πάμε τώρα στο διατάφτα. Γιατί αυτό είναι και το βασικό μας αντικείμενο συζήτησης. Πέρα από το Μπαζιάννα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και την αποκαρδιωτική εικόνα των ζωσιμάδων. Έχουμε καινούριο αθλητικό νόμο, έχουμε νέα κάρτα φιλάθλου. Δεν την έχουμε ακόμα, ελπίζουμε δεν την να μην την αποκτήσουμε. Έχουμε. Όπως κατάλαβες, είμαστε πολέμοι. Ναι, και γι' αυτό το λόγο θέλω να μου εξηγήσετε καταρχάς, να μου πείτε λίγο για την δράση σας. Είστε σε μια συντονιστική επιτροπή που πολεμάει, αντιμάχεται την κάρτα φιλάθλου και όλα αυτά τα οποία απαιτούνται για να εκδοθεί. Θέλω λίγο να μου πείτε για αυτή τη συντονιστική επιτροπή στην οποία είστε, για ποιο λόγο είστε και
από εκεί και πέρα θα περάσουμε στην κουβέντα διεξοδικότερα. Καταρχήν έγινε η πρώτη συνέλευση της τουρνιστικής την περασμένη Τρίτη. Έτσι, είναι 16 σύνδεσμοι, παύλα οπαδοί, ας πούμε, διαφορετικών ομάδων που συμμετέχουν. 16 ήταν τότε, νομίζω τώρα έχουν αυξηθεί, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, κάθε μέρα μπαίνουν και άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν 16. Είναι ο κύριος Μαύρος, δικηγόρος που εκπροσωπεί τη Συντονιστική Επιτροπή, είναι κατά της κάρτας φιλάθλου, έτσι. Κάναμε μια προσφυγή 19 το μηνό, 29 το μηνός, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της κάρτα φιλάθλου. Προσπαθούμε, ας πούμε, να καθυστερήσουμε... 29 Οκτωβρίου, τώρα. 29 Οκτωβρίου, ναι. Να καθυστερήσουμε, να περάσει χρονιά, να πάρουμε μια έφεση, να δούμε τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε για την ώρα, υπάρχει μια κοινή δράση με το πανό, το γνωστό που βλέπουμε σχεδόν σε όλα τα ελληνικά γήπεδα. Ναι. Σε όλα τα γήπεδα του Super League τουλάχιστον. Θα έχουμε δύο αγωνιστικές αποχή. Οι οπαδοί που συμμετέχουν, και μιλάμε για οπαδούς μεγάλων ομάδων, έτσι, ναι, από το γήπεδο, πιστεύουμε ότι θα τους πονέσει στο χρήμα, έτσι, στο να μην πάρουν λεφτά από τα εισιτήρια, για να καταλάβουν και αυτοί τι γίνεται. Θα βγει ένα έντυπο, θα μοιραστεί ηλεκτρονικά. Υπάρχει το adpavlakarta.gr, το οποίο είναι ένα site που δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο, για να ενημερώνεται ο κόσμος. Όποιος θέλει μπορεί να μπει, να ενημερωθεί κτλ. Το παλεύουμε όλοι. Και ελπίζετε σε... Θα υπάρχουν και άλλα στη συνέχεια. Προσδοκάτε ότι θα δείτε αποτέλεσμα. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Όταν ανακοινώθηκε η κάρτα φιλάθλου από την κυβέρνηση, αμέσως υπήρξε κινητοποίηση από πολλούς οπαδούς, ναι, ανά την Ελλάδα, και ήρθαν κατευθείαν σε επαφή και μαζί μας. Εμείς είμαστε... κάνουμε μια, ναι, ραδιοφωνική εκπομπή, τέλος πάντων, εδώ σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό τοπικό. Αναλάβαμε κατευθείαν δράση και ρόλο. Και ουσιαστικά τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που μας είπαν και από τη Συντονιστική είναι ότι έχουμε γίνει η φωνή της Συντονιστικής από την Αθήνα. Την Τρίτη. Να βγαίνουν πράγματα, ναι, προς τα έξω. Κάναμε μια εκπομπή τετράωρη σχεδόν. Τέσσερις ώρες. Μίλησαν 15-16 οπαδοί από το σύνολο των ομάδων. Εκπρόσωποι συνδέσμων. Ναι, εκτός του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που αυτοί δεν θέλουν, ας πούμε. Όλοι οι άλλοι μίλησαν, εκπρόσωποι συνδέσμων και απλοί οπαδοί. Πρώτη φορά έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Που ενωθήκαμε, όλοι οι οπαδοί, είπαν τα παιδιά την άποψή τους, όλοι είναι εναντίον στην κάρτα και προσπαθούμε να βρούμε κοινές πορείες και δράσεις με όλους αυτούς που ενδιαφερόμαστε για το συγκεκριμένο. Για να μην περάσει αυτό το. Φυσικά, ναι. Να μην περάσει κάρτα φιλάθλου. Εγώ τώρα να ρωτήσω κάτι. Η κάρτα φιλάθλου, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά προκαλεί φακέλωμα όλων των στοιχείων. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα πάει να βγάλει κάρτα φιλάθλου και θα πρέπει, για να μπει στο γήπεδο, να αγοράσει το εισιτήριό του, θα πρέπει να δώσει το αφημί του, το άμκα του, θα πρέπει να δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά. Βέβαια, να πω σε αυτό το σημείο. Φωτογραφία. Σωστό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι υπήρχε αυτό, έτσι, παιδιά, υπήρχε αυτό. Δηλαδή, φιλάθλιδιότητα. Υπήρχε φιλάθλιδιότητα, οπότε ουσιαστικά όταν αγόραζε κάποιο εισιτήριο διαρκεία, έδινε και κάποια στοιχεία, έτσι δεν είναι. Για το εισιτήριο διαρκεία. Ναι. Οικειοθελώ. Προφανώ. Αυτό που σε αναγκάζουν. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Εσάς, γιατί σας τρομάζει η κάρτα φιλάθλου, αυτό το φακέλωμα? Δηλαδή, σας αρέσει η ανωνυμία? Όχι. Γι' αυτό και βγαίνουμε με τα πρόσωπά μας. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Σου απαντήσω ακριβώς. Έχει συμβεί αυτό φιλάθλος, εδώ, σε αυτό το στούντιο. Φιλάθλος. Να έρθουμε κουκούλες κάτω. Φιλάθλος και μη φιλάθλος. Δεν γεννήθηκα μη φιλάθλος για να υπάρχει μια επιτροπή να μου υπογράψει ότι εγώ έγινα φιλάθλος ξαφνικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, αλλά όμως το μέτρο αυτό έχει υποτίθεται κατασταλτική δράση. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι από τη στιγμή που θα υπάρχουν τα στοιχεία τα δικά σου, ναι, για να το πούμε και στους φίλους τηλεθεατές που δεν το γνωρίζουν, κατευθείαν έχει πρόσβαση και η αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η εφορία. Γενικά έχει η εφορία. Έχουν πρόσβαση όλες αυτές οι αρμόδιες αρχές στα στοιχεία του φιλάθλου. Από τον. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ιδιώτης αυτός που δίνει στα στοιχεία σου, είναι ΠΑΕ. Δεν είναι κρατική υπηρεσία. Είναι ΠΑΕ. Δεν στην αστυνομία πάω, δίνω στοιχεία ταυτότητα, να βγάλω ταυτότητα. Συμφωνώ. Είναι εσύ, εγώ, κάθε χύψη υπάλληλο τη εκάστοτε ΠΑΕ. Και πού ξέρω εγώ πώς θα τα χρησιμοποιήσει αυτό, αν δεν πάει σπίτι το βράδυ να παίξει με τα στοιχεία τα δικά μου. Μπορεί να είναι ένα υπάλληλο που να τον πήρε εκείνη τις μέρες να βγάλει την κάρτα. Και ξέρουμε και τι βάση δεδομένων θα την έχει η ιδιωτική εταιρεία. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Στο συγκεκριμένο θέμα, ναι, στον νόμο δεν υπάρχουν. Τώρα, αν εσύ τα πάρει και τα χρησιμοποιήσει. Θα ψάξω εγώ να βρω ποιος θα πήρε, ποιος θα χρησιμοποιήσει. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα δεδαλώδες. Δεν είναι όμως σύστημα. Μόνο αυτό. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Σε αναγκάζουν, σε υποχρεώνει να κάνεις κάτι. Ένα παιδάκι που γεννιέται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο του Κοντονή, ένα παιδάκι που γεννιέται αυτή τη στιγμή είναι εν δυνάμει χουλιγκάνος. Ναι. Όταν με το καλό θα βγάλει την κάρτα,
θα φύγει αυτή η Ρετσινιά από στην πάνω ουσία, του και θα έχει την κάρτα. Μπορεί να είναι και φιλήσυχος φιλάθλος, άρα θα πάρει την κάρτα. Είσαι εγκληματίας και βγάζει την κάρτα και δεν είσαι. Φιλήσυχος την κάρτα. Καταρχήν χωρίς την κάρτα δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου. Άλλο λέω, ότι και οι φιλήσυχοι και οι χουλιγκάνοι θα έχουν κάρτα. Τα στοιχεία τους θα είναι σε συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Ναι, όταν σου λέει όμως. Αυτό λέω. Τώρα εμείς οι δυο σε ένα. Αυτό λέω. Ας μπούμε εμείς οι δύο τώρα σε ένα. Γιατί βάζετε αυτές τις ταμπέλες. Εσύ ρωτάς εμένα κάποια πράγματα και εγώ θα ρωτήσω εσένα. Αφού λοιπόν λες εσύ εμένα γιατί φοβάστε την ανωνυμία, ξέρω εγώ κτλ. Πες μου εσύ τι θα. Μα δεν ωφελήσει. Είναι θέμα ανωνυμίας καταρχήν. Ναι, ας πούμε, ας μείνουμε σε αυτό που το λέει πολλοί κόσμο. Πες μου εσύ σε τι θα ωφελήσει αν ξέρεις το όνομά μου. Αν ξέρω εγώ και το δικό σου όνομα. Εγώ που είμαι μια αρμόδια αρχή και ξέρω το όνομά σου και ξέρω ότι εσύ είσαι ο Ταραξίας, την επόμενη φορά. Δεν το ξέρεις. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γίνεται το μπούγιο στην κερκίδα και σπάει το κάθισμα το δικό μου. Μα υπάρχει ονομαστικό εισιτήριο, γιατί να γίνει και η κάρτα φιλάθλου. Εσείς εκτιμάτε, για να καταλήξουμε κάπου, ότι αυτό το φακέλωμα που αποσκοπεί. Να σε διακόψουμε στο λεπτό. Πες ότι εγώ παίρνω στη θύρα 10 που πηγαίνουμε εμείς, στο 14 νούμερο εισιτήριο. Υπάρχει κάθισμα στη θύρα 10. Δεν υπάρχει. Ναι, αν μιλήσουμε συγκεκριμένα εδώ. Για το γήπεδο το δικό μας. Ναι. Έτσι. Άρα πού αποσκοπεί αυτό το φακέλωμα, λέτε εσείς. Δεν αποσκοπεί στην. Δεν έχει κατασταλτική δράση. Ναι, δεν θα έχει κατασταλτική δράση. Η καταστολή δεν είναι καλή. Θα ναι, αλλά να όμως... υπάρχει ενημέρωση, ναι. Να υπάρχει μια κάρτα παραγόντων, mm-hmm. Να δούμε ποιοι είναι οι τιμοί πρώτα, οι παράγοντες. Να βγει πρώτα μια κάρτα παραγόντων και ιδία... θα βγάλουμε τιμή. Είναι αφίδρομη, δεν προκαλεί. Αν είναι μεγάλο θέμα, συμφωνώ σε αυτό ότι όσο ελέγχονται οι φύλαθλοι, δεν ελέγχονται οι παράγοντες. Αυτά τα γήπεδα έχουν ασυδοσία. Ναι. Τουαλέτα και... δεν έχουμε, κηλικείο δεν έχουμε, τουλάχιστον εδώ και σε πάρα πολλά. Ας φτιάξουν τα γήπεδα, ας φτιάξουν την παιδεία, να μορφωθεί το παιδί από μικρό, να μην μάθει. Να κάνει φασαρίες, γιατί εμείς που ταξιδεύουμε και στο εξωτερικό σε άλλα γήπεδα, στα όμορφα τα γήπεδα δεν κάνει ζημιές. Τα προσέχεις γιατί σου αρέσει. Και έτσι. Πέρα από αυτό είναι. Και είναι λίγο σημαντικά θέματα αυτά. Είναι και λίγο κόντρα στην κουλτούρα του Έλληνα. Δηλαδή, το φακέλωμα. Όχι καθαρά το φακέλωμα. Εκτός ότι δεν υπάρχει γνωμοδότηση της ΕΦΥΠ, που είναι η mm-hmm. Εθνική. Ή της Ολυμπιακής Επιτροπής, δεν υπάρχει γνωμοδότηση από την Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων. Είναι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο όλο. Βάζει από παντού αυτό ο νόμος. Λέει ότι είναι αυθαίρετος. Είναι αντισυνταγματικός. Γι' αυτό και το καταγγέλνω. Η γνωμοδότηση πολλών συνταγματολόγων, πολλών νομικών είναι αυτή. Εκτός mm-hmm. αυτού, τώρα με τη νέα χρονιά στην ουσία θα σε υποχρεώνει να παίρνει το εισιτήριο με μια χρεωστική κάρτα. Δεν θα σου έχει εκδοτήριο την ημέρα του αγώνα. Δηλαδή, πόσες οικογένειες κάθονται το μεσημέρι τρώνε. Καλά, αυτό θα γίνει με απότερο σκοπό κάποια στιγμή να μπαίνουν όλοι γρήγορα στο γήπεδο, να μην παρατηρούνται ουρές. Αυτό θα γίνει όταν βγαίνει έξω να έρχεται η φορεία να σε τσακώνει, αν χρωστάς μια κλίση. Γιατί η φορεία θα ξέρει να πας τη στιγμή που είσαι. Στη Ρεάλ, για να πάνε στη Μάλμη που ήταν να παίξουν, τους φόρεσαν βραχιολάκια τους οπαδούς. Με τσιπάκι. Mm-hmm. Τώρα στο πρόσφατο παιχνίδι. Στο παιχνίδι του Champions League. Δηλαδή, εσείς τι προτείνετε, γιατί υπάρχουν το θέμα δύο... της βίας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ναι. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν απομακρύνει. Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει απομακρύνει τον κόσμο από τα γήπεδα. Ωραία. Δεν μιλάω για το δικό μας το γήπεδο, απλό. Μιλάω γενικά. Εσείς δηλαδή τι προτείνετε. Πάρα δεν συμφωνείτε με την κάρτα φιλάθλου. Πάρα πολύ απλό. Αντί να μας κορδεύουν όλους με το θέμα της κάρτας, να φύγει λέρα το ποδόσφαιρο. Να φύγουν οι παράγοντες, οι κακοί. Όχι, οι παράγοντες οι κακοί. Να βγει πρώτα μια κάρτα παραγόντων, να δούμε ποιοι είναι οι νομότυποι. Και ποιος θα την ελέγχει την κάρτα παραγόντων. Έχουν... Παρένθεση. Ποιος θα την ελέγχει. Κάποιοι επαγγελματίες οπαδοί, όχι μόνο παράγοντες. Ναι. Οι επαγγελματίες οπαδοί, πολλοί ξέρουμε ποιοι είναι. Ναι. Που λειτουργούν και αυτοί μέσα στην ιστορία αυτή θα. Να βρουν τους εγκληματίες του ποδοσφαίρου. Να βρουν τους εγκληματίες του ποδοσφαίρου, να κοιτάξουν λίγο στο καθρέφτη τους, όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά, να δουν μήπως βρουν κάποιο γνωστό εκεί απέναντι του καθρέφτη όταν καθρεφτίζονται. Και μετά να σε έρθουν στους οπαδούς. Η βία είναι αμφίδρομη, δεν παράγεται μόνο στους οπαδούς. Όταν πάει παράγοντας του ποδοσφαίρου και κάνει φασαρία και πετάει μπουκάλια και έχουν στρατούς από πίσω, όλοι ξέρουμε, και έχουν άτομα που χαρτζηλικώνονται και αυτά, δεν, η βία δεν είναι τον οπαδό. Καλά, η βία δεν προέρχεται από παράδειγμα. Ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα και πολύ πρόσφατο. Mm-hmm. Και ονομαστικά κιόλας. Πέρυσι, ένας άνθρωπος που λέγεται Περέιρα. Προπονητής ενός συλλόγου, ίσως ο μεγαλύτερος του Ολυμπιακού. Ναι. Τότε, ναι. Προκάλεσε τη λεωφόρο. Τίναξε δύο παιχνίδια στο αέρα. Και με το και με την ποια ήταν η τιμωρία του Περέιρα. Να του πει, ρε αδερφέ. Έφυγε, πήγε στην Τουρκία. Να σου πω ένα πράγμα. Δεν τον έδειξε κανένα. Ναι, να σου πω ένα πράγμα. Γίνεται η κάρτα φιλάθλου. Παίρνουμε ως γνώμονα τι. Στην Ιταλία που μορφώθηκε η 4. Αυτό ήθελα να πω. Μου δίνει κατάλληλη πάσα να πω ότι ισχύει και στην Ιταλία και στην Κύπρο και στην Τουρκία. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Μπορεί να είναι δικό μου το λάθος. Στην Ιταλία πήγαν να κάνουν το μοντέλο αυτό και το πήραν πίσω όταν είδαν τη δραματική μείωση εισιτηρίων. 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια τη χρονιά την προηγούμενη. Και τώρα στην Ιταλία τι γίνεται. Μείωση εισιτήριων γιατί φοβάται το φακέλωμα κάποιο. Ναι, βέβαια. Και όλο αυτό που έγινε. Εμεί που έχουμε και μια άριστη σχέση με του οργανωμένου του Αταλάντα και μα έχουν φιλοξενήσει δύο φορέ τα παιδιά. Πήγατε στον Πέργαμο. Δύο φορέ. Ναι, ναι. Πηγαίνουμε και. Το λοιπόν. Έχουμε συζητήσει επισταμμένα το θέμα. Έρευνα τη Gazzetta dello Sport παρουσίασε
πως κάθε χρόνο μειωνόταν ο μέσος όρος θεατών στα τελικά γήπεδα και πως χάθηκαν μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Ο κυριότερος λόγος για τη μείωση ήταν η 4 Ντελτιφόζο, η κάρτα αυτή που λέμε. Λοιπόν, στην Τουρκία, Γαλατά Σαράι, μείωση ύψους 63%. Από τη μέρα εφαρμογής της 35%. Φενέρμπαχτσε 46%. Γκαζιάντε Σπορ 83%. Όσο πιο επαρχιακή ομάδα, τόσο πιο πολύ. Θες να δούμε τι έγινε εκεί που σκοτώνονται οι φίλοι. Όχι, πήραμε γεύση. Ναι, δηλαδή, μισό δηλαδή, λεπτό. Το επεισόδιο πάλι. Τι προτείνετε εσείς. Και μια και ανέφερε στην Κύπρο που είπε, στην Κύπρο δεν ισχύει ακόμη. Είναι να ισχύει. Από το Γενάρη το 16 νομίζω. Και το θέλουμε εμείς προσωπικά να το δούμε σαν παραδειγματισμό, σαν οπαδοί Έλληνες, αυτό που κάνουν εκεί πέρα. Γιατί ήδη είναι μια βροθιά, εκτός της οπαδός του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Εκτός από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ και κοινή πορεία κάνανε και κοινές δράσεις κάνανε και είναι συνέχεια και κάθε μέρα. Άρα η λύση είναι η κάρτα παραγόντων πρώτα. Η λύση είναι παιδεία. Το σημαντικότερο. Καλά, αυτό είναι πολύ γενικό όμως. Όχι, δεν είναι γενικό. Αν μαθαίνεις το παιδί από μικρό να είναι φίλαθλος και αθλητής και όλα αυτά και να υπάρχει στα σχολεία μια μέρημνα. Καταρχήν έχουν σταματήσει αυτό να παράγουν κάρτα παραγόντων οπωσδήποτε, να φτιάξουν το ποδόσφαιρο, να φτιάξουν τα γήπεδα, πλά ένα προϊόν. Έτσι, αντικατροπτίζει το προϊόν, αυτό που βλέπεις αντικατροπτίζει τις πράξεις. Να φτιάξουν το προϊόν και μετά ας έρθουν και σε εμάς τους οπαδούς. Να κάνω τον αντίλογο αυτά πάλι. Αυτά τα στοιχεία που σου διάβασε ο Λάγκης, ο Βασίλης, είναι η απόδειξη ότι αυτός ο νόμος θα αδειάσει ακόμα παραπάνω τα γήπεδα και δεν θα ισχύσει αυτό που λένε ότι να φύγουν οι οργανωμένοι, να έρθουν οι οικογένειες. Εγώ θα σου δώσω τρία παραδείγματα εν Ελλάδη τον τελευταίο μήνα. Κήρυξη αποχή original στο μπάσκετ της ΑΕΚ με βάση το νόμο. Λόγω νόμου, επειδή του ζήταγαν άμαγκα, απέχουμε. Πόσο κόσμο είχε σε σχέση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό μάτς μπασκετικό της ΑΕΚ, το ΑΕΚ. 60% κάτω. Το τελευταίο μάτς λέμε τώρα του EuroCup. Με την Ίσνη. Ήταν άδειο, αλλά νομίζω ήταν άδειο και στο πρώτο όχι, παιχνίδι. Είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Εδώ κάνανε 400 άτομα εκδρομή και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Δες, να δουν την ομάδα του και στο ΑΚΑ, μην αναπαίξουν. Από την αρχή τη χρονιά, οι οπαδοί του Πανετολικού, οι οργανωμένοι, οι Γκερέρος και οι Warriors, έχουν κηρύξει αποχή. Έτσι. Δες την εικόνα που παρουσιάζει το γήπεδο του Αγρινίου και, ναι, και, εκεί, και συγκρινέται με το περσινό γήπεδο του Αγρινίου. Ωραία, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου πάλι. Φυσικά. Στην Αγγλία υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, το ξέρετε, τεράστιο πρόβλημα με την βία στα γήπεδα. Επί Θάτσερ. Επί Θάτσερ. Που είπαν ψέματα ότι οι οπαδοί προκάλεσαν. Υπήρχε ένα παρόμοιο μέτρο με κάρτα μέλους, νομίζω. Ναι. Αν δεν απατώ. Ναι. Εκεί. Δεν μειώθηκε δραματικά η βία. Μάλλον δεν μειώθηκε η βία. Όχι. Δεν λύθηκε το πρόβλημα άπαξ διαπαντός. Κρύφτηκε κάτω από το χαλάκι. Πήγε έξω το γήπεδο. Πήγε στην κερκίδα την από κάτω. Η κάρτα μέλους που λες εσύ δεν σου απαγόρευε να μπει σε κανένα γήπεδο. Η κάρτα μέλους χρησιμεύε απλά στο να βρίσκεις πιο εύκολα εισιτήριο και προϊόντα της ομάδας. Αυτό είναι καλό. Αυτό ήταν. Ήταν ένα φακέλωμα όμως. Δεν ήταν υποχρεωτικό. Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο όμως δεν υπήρξε. Δεν ήταν υποχρεωτικό. Εμείς, ας πούμε, που πάμε έξω, έχουμε πάει χωρίς να είμαστε. Και στην Ιταλία, αν δεν έχεις κάρτα φιλάθλου, μπορείς να μπεις στο γήπεδο. Ναι, εμείς πήγαμε. Δεν ισχύει αυτό που πάνε να περάσουν εδώ, ότι αν δεν έχεις κάρτα φιλάθλου, σου κόβουμε το γήπεδο. Κοίταξε, στην Αγγλία βρέθηκε αφορμή το ψέμα που έχει πει τότε η αστυνομία με τους νεκρούς της Λίβερπουλ, που αποκάλυψε μετά από 6 χρόνια αστυνομική. Στον τελικό λες με τη Γιουβέντους. Ναι, όχι. Στο τελικό με τους Γιουβέντους. Όχι στο Χέιζερ. Όχι στο Χέιζερ. Στην άλλη τραγωδία. Ναι, στην τραγωδία. Ναι. Το οποίο αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι ήταν ένα ψέμα και ότι δεν έφτιαχαν οι οπαδοί. Ναι, το έχω διαβάσει αυτό. Λοιπόν, αλλά, ήταν η Θάτσερ, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Ναι, η ουσία είναι ότι αν από το Γενάρη του 2016 γίνει νόμος του κράτους η κάρτα φυλάθρωσης, τι θα κάνει. Δεν θα γίνει. Εμείς θα... Αν ρωτάς εμάς προσωπικά εμείς και οι τρεις. Δεν θα μπορούμε να απέχετε. Αλλά όλοι οι οργανωμένοι θα απέχουν. Θα μείνουν μακριά από την ομάδα του. Εμείς πλέον, κοίταξε να δεις, θα ξεκαθαρίσουμε με δύο πράγματα. Εμείς είμαστε απειρωτάν. Το ξέρουν όλοι στα Γιάννα. Απειρωτάν δεν υπάρχουν πλέον. Όταν λες δεν υπάρχουν πολλοί, δεν μπορεί να μην το ξέρει. Έχουμε να στείλει λειτουργία. Σα παρέα έχουμε. Γιατί. Για πολλούς λόγους. Σύντομα θα βγει ανακοίνωση. Οπότε καταλαβαίνουν όλοι ποιους εκπροσωπούμε και τι αγώνες έχουμε κάνει στα γήπεδα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς σαν οργανωμένοι είμαστε μια παρέα τώρα, η οποία όμως προσπαθούμε να τραβήξουμε κόσμο, να προπαγανδίσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε με την καλή έννοια της προπαγάνδας, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θέλουμε να υπάρχει ενημέρωση και ο κάθε φίλαθλος ας κρίνει αν θέλει να φακελωθεί και να ξέρει πού πηγαίνει και τι κάνει. Πηγαίνετε πάντως στο γήπεδο, πηγαίνετε στη φυσικά, θέση σας, ναι. Φυσικά. Από ό,τι παρατηρώ. Φυσικά. Κοίταξε να δεις, εγώ προσωπικά, φέτος συμπληρώνω 20 χρόνια εκδρομές. Στα 15 με έκανε την πρώτη εκδρομή και πιο νωρίς ερχόμουν να πήγαινα στα εντός του Παθιάννα.
από πρώτη πρώτη 16 έτσι και σχέση κάρτα φιλάθλου, εγώ το γήπεδο θα το κόψω. Mm-hmm. Θα μου το κόψουν, δεν θα το κόψω. Δεν θα είναι επιλογή μου. Θα μου το κόψουν. Mm-hmm. Όσο και αν με ζορίζει, όσο και αν έπονα, δεν θα πάω. Και οι επαφέ που έχουμε με άλλου οργανωμένου, ειδικά με αυτού που είμαστε πολύ κοντά και ιδεολογικά, όπω η αυτόνομη θύρα 10 του Ηρακλή, η Φενταγίνη του Ατρόμητου, mm-hmm. κινούνται σε αυτό το μοτίβο. Ακριβώς. Ότι γήπεδο τέρμα για μα. Είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι φαίνεται. Με τους υπόλοιπους... Να σου δώσω άλλο ένα παράδειγμα το πόσο πρόχειρο είναι όλο αυτό που πάνε να κάνουν. Αυτό θα ισχύσει για Α και Β εθνική στο ποδόσφαιρο. Στη Γ εθνική θα μπορείς να πηγαίνεις κανονικά γήπεδο με ή χωρίς κάρτα φιλάθλου. Στη Γ εθνική που πέρυσι είχαμε νεκρό στο Ηρόδοτος Εθνικός. Στη Γ εθνική που συμμετέχει ο Άρης, ο Όφη. Δεν το γνωρίζω αυτό η Γ εθνική. Νομίζω θα ισχύει παντού. Στο μπάσκετ εκτός της Α1, σε όποιο γήπεδο θες μπορείς να πας χωρίς κάρτα φιλάθλου. Αυτό σίγουρα είναι ένα κενό που πάει. Δηλαδή σου λέει, μην πας στο Ολυμπιακό Πανδεκό να σκοτωθεί, πήγαινε στο Βόλεϊ. Όχι, πήγαινε πάστα στο κερατσί. Εδώ υπήρξε νεκρό ο Φιλόπουλο σε παιχνίδι. Καλά, αυτό θα συμπλοκεί. Τέλο πάντων όμω θέλω να πω ότι ήταν. Σου είπα στο Ηρόδοτο Εθνικό, Γ εθνική. Σε Βόλεϊ γενικότερα. Δεν γίνεται πονάει μάτι, βγάζω μάτι. Αυτή τη στιγμή θέλουμε. Πρόληψη, όχι καταστολή. Θέλουμε να προσβάλλουμε ένα νόμο, ο οποίος για να το προσβάλλεις υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή είναι νομικά κενό, αντισυνταγματικός, ή είναι μπάζει από παντού, είναι του ποδαριού. Ναι. Αυτός ο νόμος είναι και τα δύο. Και τα δύο. Είναι και του ποδαριού και αντισυνταγματικός. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, εκτιμάται ότι δεν θα περάσει. Θέλουμε να θα κάνουμε τον αγώνα, θα πάμε μέχρι και στην Ευρώπη. Έτσι, με τους υπόλοιπους οργανωμένους εδώ της πόλης κάναμε... έχετε επαφή, έχετε συνεννόηση. Με τους Τζούρα Φαμίλια είχαμε μια μικρή έτσι, επαφή τυπική και τα λοιπά τώρα ως αυτό. Δεν υπάρχει καλά, η Λέσχη είναι υπέρ, δεν το συζητάω. Έχει βγάλει την ανακοίνωση. Η Λέσχη είναι αναγνωρισμένη από την ΠΑΕ. Η Λέσχη είναι η Μπλου Βαγγέρος, έτσι. Προσωπικά εγώ δεν τους θεωρώ παντού. Είναι υπέρ του νόμου, οπότε δεν έχει κάτι να πεις. Αψίζουν τα παιδιά, ας πούμε, είναι υπέρ. Με ανακοίνωση. Όχι, εντάξει, είναι η άποψή τους. Ναι, δεν είναι. Και καλά κάνουν και είναι η άποψή τους. Όπως και εμάς είναι το όχι. Με του Ατζέρο Φαμίλιο πιστεύω θα υπάρξει μια κοινή γραμμή. Θα το δούμε στο μέλλον. Λογικά θα υπάρξει μια κοινή γραμμή. Μάλιστα. Να έχουν και αυτή τα δικά τους τώρα. Να κάνω άλλη μια ερώτηση πάνω σε. Όχι τόσο στην κάρτα φιλάθλου. Νομίζω ότι το αναλύσαμε εκτενώς. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για τις δράσεις σας. Εγώ θέλω λίγο την άποψή σας. Να πω κάτι και να το κλείσουμε ναι. Πάνω σε αυτό που μου είπες πριν, αν αισιοδοξούμε ή όχι. Και με κουβέντες που έχουμε κάνει και πόσο μάλλον περισσότερο με αυτό που μας δίνει αισιοδοξία περισσότερο είναι ο κύριος Μαύρος, είναι ο δικηγόρος της Original. Ένα από του δικηγόρου που τρέχει, ναι, το... που τρέχει περισσότερο δύο. Την διαδικασία. Mm-hmm. Στην εκπομπή που κατέθεσε και την. Την προσβολή, σωστά. Την προσβολή στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας. Στην εκπομπή μας που μας μίλησε την προηγούμενη Τρίτη, έδειξε πολύ αισιόδοξο και στη συνέντευξη τύπου λέει που. Κατατέθηκε, συγγνώμη, συλλογικά κατατέθηκε και με άλλου δικηγόρου, έτσι. Για να μην παρεξηγηθεί κάποιο. Θα συμπορευτούν μαζί μας, λέει, πάρα πολλοί φορείς, πάρα πολλοί κόσμος. ΜΚΟ και τέτοια. Είναι ναι, πολύ μεγάλο το ζήτημα. Είναι αρκετά αισιόδοξο και αυτό μας δίνει και εμάς αισιόδοξο. Ακόμα και οι ίδιες οι ΠΑΕ, δηλαδή τώρα που είπαν ότι χωρίς ΑΜΚΑ δεν υπάρχει εισιτήριο, αν στηνώσουν στο εκδοτήριο τις δικές μας ομάδες εδώ της ΠΑΕ Βαζιά. Και σε όλες. Στο μάτς με τον Ηρακλή, όταν άρχισε ο κόσμος να φωνάζει τι ΑΜΚΑ και τι αφημί και τι είναι αυτά, έφυγαν τα εισιτήρια. Εντάξει, είναι πιλωτικό ακόμα γι' αυτό μετά την πρώτη. Μετά την πρώτη του 16 νομίζω δεν θα υπάρχει αυτό. Πάντως, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη που αφορά τον οπαδικό χώρο. Γιατί τέτοιος κατακαιρματισμός δυνάμεων στα Γιάννενα και γιατί. Και νομίζω ότι αυτός ο κατακαιρματισμός δυνάμεων έχει οδηγήσει και σε αυτή την εικόνα του γηπέδου, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Ναι, κατακαιρματισμό δυνάμεων εννοεί στους πολλούς συνδέσμους. Ναι. Νομίζω είναι η υγεία. Υγεία, γιατί εννοείς ότι εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας. Ναι, αλλά όμως αν το μεταφράσουμε με το αποτέλεσμα που βλέπουμε στο γήπεδο, μόνο υγεία δεν είναι. Δεν φταίει αυτό. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω το σύνδεσμο τώρα, έπαψα να πηγαίνω. Όχι, εγώ θέλω την άποψή σας για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εικόνα. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η αντίληψή μου εμένα σαν οπαδός είναι ότι στην ΠΑΕ Παζιάννα, που είναι η ομάδα μου, το καλό θα το χειροκροτήσω. Στο κακό όμως θα είμαι απέναντί του. Δηλαδή. Έχει 3 χρόνια που δεν παίρνει άδεια η ομάδα. Τι να πούμε, μπράβο. Τι θα πω, μπράβο που δεν παίρνει άδεια με πωλήσεις παιχτών, με. Στη διοίκηση και στο Βασίλη, με αφορμή αυτό που λέει ο Τόλης, βάζετε τελείως αρνητικό πρόσωπο. Εμείς προσωπικά και σαν. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έχει κάνει να πράγματα. Να σου πω κάτι που αλίευσα από μια ομάδα έτσι, φίλων του Παζιάννα στο Facebook. Βγήκε ένας άνθρωπος και έγραψε ότι αγωνιστικά ο Χριστοβασίλης είναι ο πιο πετυχημένος. Αυτό όμως αναιρείται. Γιατί σε οποιαδήποτε προηγμένο πρωτάθλημα πλην Ελλάδος. Ναι, το διάβασα. Αν δεν έπαιρνε άδεια η ομάδα,
Δεν θα συμμετείχε στο επόμενο πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό το διάβασα. Εντάξει, είναι μια θεωρία η οποία στηρίζεται. Όταν έχουν πέσει ομάδες όπως η Rangers, η Φιωρεντίνα, αυτά είναι μόνο ελληνικά τεχνάσματα. Εδώ δικά μας. Ότι η ομάδα δεν παίρνει άδεια και τους κόβουμε τις μεταγραφές. Ναι, γιατί αν τελικά συνέβαινε αυτό, αν ίσχυε, οι μισές ομάδες δεν θα έπαιζαν στη Super League. Κοίταξε, είναι και πολλά που δεν ξέρει ο κόσμος που έχουν συμβεί μεταξύ των οργανωμένων και της διοίκησης. Ναι, και ίσως δεν είναι μόνο. Υπάρχουν διοργανωμένοι που τα έχουν καλά με τη διοίκηση και εμείς που δεν τα είχαμε ποτέ καλά. Δεν τα είχαμε. Όχι, τα έχουν καλά. Έχουν γίνει υποκατάστημά τους. Είναι λες, εταιρεία... επίσης. Καλό είναι τώρα βέβαια να μην μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εδώ και δεν έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν. Μα δεν λέμε κάτι κακό. Είναι λες, λέω για αυτό. Αναγνωρισμένοι από τον Βαζιάννη. Ναι, και τα έχουν καλά με τη διοίκηση. Το λέω αυτό γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν. Είναι αναγνωρισμένοι. Λες και από την ΠΑΕ πουλάει εισιτήρια. Τώρα δεν πουλάει φέτος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι, δεν το λέμε, δεν είναι μομφή. Όχι, κλείνουμε την κουβέντα αυτή γιατί δεν είναι εδώ. Εκπροσωποί τους δεν μπορούν να απαντήσουν. Να πούμε για μας. Πούμε για σας. Ξέρει ο κόσμος που ξέρουν αρκετοί τι έχουμε τραβήξει. Να σου πω ενδεικτικά 4-5 έτσι παραδείγματα. Ότι 2 χρονιές στην Κέρκυρα πήγαμε χωρίς εισιτήρια και παραλίγο να μείνουμε απ' έξω. Γιατί συγκεκριμένος έπαιρνε όλα τα εισιτήρια. Να σου πω ότι στο μάτς με τον γκολ του Φουρτάδο στο Αγρίνιο πήγαμε με εισιτήρια. Πήγαμε με εισιτήρια που μας έδωσαν σε sold out match οι οπαδοί του Πανετολικού. Γιατί η δική μας εδώ συνοπαδοί και η επίσημη πάει δεν μας έδινε εισιτήρια. Στο match με τον Άρη δεν τι είχε γίνει. Ήταν μια στο δική μου απορία. Θα σου το πω σε λίγο. Να σου πω για το match. Τώρα μου το πεις. Να σου πω για το match με την Ξάνθη το 0-1 τη χρονιά του Χριστόπουλου που μείναμε απ' έξω. Αυτό το γνωρίζω. Γιατί 50 προσκλήσεις τη ΠΑΕ μοιράστηκαν έτσι σαν. Γιατί εσείς ήσασταν τα μαύρα πρόβατα. Φυσικά. Μοιράστηκαν σε... Τα μαύρα πρόβατα επειδή κάνετε αντιπολίτευση. Νίκο, φυσικά. Μοιράστηκαν σε ανθρώπους οι προσκλήσεις που μπερδεύουν στο χάρτη τα Γιάννενα με τα Γιάννητσά. Στον αγροτικό αστέρα μας άφησε έξω 25 ευρώ το εισιτήριο στο πέταλο την πρώτη χρονιά, αν θυμάσαι. Με τον Άρη το τρύπημα έγινε εκ των έσω. Και αυτά τα παραμύθια που έβγαιναν και έλεγαν ότι ήρθαν οι Αριανοί και τα πήραν από την εκδοτήρα να τα αφήσουν. Ξέρω γιατί ήμουν μπροστά, γιατί εκείνη τη μέρα πήρα το απολυτήριο μου από το στρατό και ήρθα από τη Φλόρινα με 2 πούλμαν Αριανούς. Τον έχω φέρει εγώ έτσι. Να μην ξύνουμε πληγές τώρα, αν και νομίζω είναι πολλά θέματα που μπορούμε να ανοίξουμε και να συζητήσουμε. Ή θες να ανοίξουμε πληγές ή δεν θες. Όχι, να μην ξύνουμε πληγές, είπατε. Ανοίξαμε. Να μην ξύνουμε όλα εδώ πέρα. Όχι, αυτά Νίκο πρέπει να υποθούν. Να μην μου λες δεν είναι. Νίκο, αυτά πρέπει να υποθούν. Όχι, αυτό είμαι υποχρεωμένος να το πω γιατί αν κατηγορείτε κάποιον πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Κατηγορία δεν είναι να πει ότι κάποιο άλλο έχει άλλη άποψη από σένα. Δεν είμαστε. Δεν είναι κατηγορία, και το δεν είναι ο Πάπας. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να υποθούν. Γιατί βγαίνει ο κόσμος και λέει ότι να οι σύνδεσμοι γιατί δεν τα έχουν καλά και ο ένας λέει το μακρύ του και ο άλλος το κοντό. Κάποιος και... ο οποίος είναι αποστασιοποιημένος από όλα αυτά το απορρεί. Και έχουν γίνει γεγονότα. Δεν είναι. Κάποιος ο οποίος παίρνει τη σημαία του, το κασκόλ του και πάει στο γήπεδο να υποστηρίξει την ομάδα του. Έχουν γίνει. Λέει. Ποιος το κάνει αυτό. Τι κάνουν αυτοί τώρα δηλαδή. Δεν μπορούν να τα βρούνε. Αφού την ομάδα υποστηρίζουν. Ποιος παίρνει σημαία και κασκόλ να πάει στο γήπεδο του Παζιάννα. Εγώ είδα χθες. Με σημαία. Είδα ένα κύριο γύρω στα 55-60. Να το χειροκροτήσουμε. Το είδα χθες και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω. Αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι, σαν να περωτάω όταν ιδρυθήκαμε, είμαστε εκ των ιδρυτών εδώ και οι τρεις, έτσι από την αρχή. Εκ των ιδρυτικών στελεχών, ναι. Ναι, και πάρα πολλοί άλλοι, όχι μόνο 20 άτομα, 25 είχαμε ξεκινήσει νομίζω. Λοιπόν, αν θυμάσαι τις δράσεις που έχουμε κάνει με πανό, με κορεό, με σημαίες, με κασκόλ, που αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα, εγώ αυτό ομολογώ. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα και το καταθέτω από αυτό. Η ΠΑΕ μας κατηγορούσε και όμως όταν έβγαζε τα διαφημιστικά της. Μα είχε φωτογραφίες, αλλά όταν στις συναντήσεις δεν μας ήθελε εκεί. Τώρα συναντήσεις έστειλε. Συναντήσεις έχετε κάνει. Έχετε συναντηθεί τώρα τελευταία. Γιατί έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Έχουμε χρόνια να συζητήσουμε. Στις αρχές που πηγαίναμε. Μία μας έλεγαν ότι είχαμε προβλήματα. Και για τις σχέσεις γενικά με τους υπόλοιπους. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Ότι όταν κάναμε το 2010 εκδρομή στην ΑΦΠΑΚΤΟ να δούμε το γυναικείο μπάσκετ, ΑΦΠΑΚΤΟ Σπαζιάννα, λιδωρηθήκαμε γιατί πήγαμε να δούμε το γυναικείο μπάσκετ και τι πάνε να κάνουν αυτοί εκεί. Γιατί εμείς πηγαίνουμε, βλέπουμε οτιδήποτε είναι Παζιάννα που μπορούμε να πάμε. Γιατί για μας Παζιάννα δεν είναι μόνο η ΠΑΕ, καλώς ή κακώς. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Και, το και είναι δεν πρέπει να είναι μόνο η ΠΑΕ. Φυσικά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Ειδικά για τα παιδιά στον αστεχνικό αθλητισμό ευκαιρία να το πούμε. Έτσι. Που με τα δικά τους χρήματα και όλοι οι παράγοντες και τα παιδιά, ας πούμε, δεν πληρώνεται κανένας, το γνωρίζει πολύ καλά στον αστυνομικό αθλητισμό, θέλουν στήριξη από όλα τα σωματεία στα Γιάννενα. Ειδικά μάλιστα. Για το γυναικείο μπάσκετ, γιατί θέλω να το διαφημίσω κιόλας. Να κλείσουμε ευχάριστα. Μιχάλη, βάλε μια τελευταία πινελιά για να κλείσουμε ευχάριστα με γυναικείο μπάσκετ. Θα δούμε ρεπορτάζ από το τελευταίο παιχνίδι. Αρμόδιος για το γυναικείο μπάσκετ είναι ναι, οτόλης. Αλλά βάλε μια τελευταία πινελιά για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Όχι στην κάρτα φιλάθλου. Ναι, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Πόλεμο στην κάρτα φιλάθλου. Τελεία. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Όσον αφορά ούτε αν αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και υπάρξουν διαφοροποιήσεις, έτσι, να φανταστείτε. Από εκεί και πέρα το συζητάμε. Νομίζω πάλι. Το πανό τα λέει όλα. Κάρτα, άμκα, φακέλο, μαφημί, είναι ελεύθεροι πολίτες οι οπαδοί.
Ας αναρωτηθεί ο κόσμος. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες, σαν οπαδοί. Σου στερεί δύο βασικά πράγματα η κάρτα φιλάθλου. Αυτό που είπαμε, το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή, σε θεωρεί ότι αν δεν έχεις κάρτα φιλάθλου, είσαι υποκινητής πίσω δίων, είσαι τώρα. Και σου στερεί και την ελευθερία μετακινήσεων που είναι συνταγματικό δικαίωμα. Μάλιστα. Ουσιαστικά λέτε ότι ταυτίζει έναν φιλήσυχο πολίτη με έναν φιλήσυχο πολίτη. Εσύ πιστεύεις ότι αν κάνω εγώ μια φασαρία, δεν ξέρουν ποιος είμαι στα Γιάννενα. Αλλά στα Γιάννενα μπορεί να ξέρουν. Ναι, στην Αθήνα δεν ξέρουν, λες. Στην Αθήνα... Στον Πειραιά δεν ξέρουν, στο Λεωφόρο δεν ξέρουν. Στη Φιλαδέλφια, τέλος πάντων. Στην Ιωσουφιά. Στο ΆΚΑ δεν ξέρουν. Στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρουν ποιοι είναι οι παγκοσμίδες που κάνουν. Εδώ τους ξέρουμε εμείς. Που δεν είμαστε. Δεν υπάρχει βούληση απλά να απομονωθούν. Οι στρατοί θα μείνουν στρατοί και θα πληρώσουν οι μικροί. Από ποιους, μα οι παράγοντες θα κάνουν. Αυτό λέω. Οι στρατοί θα παραμείνουν στρατοί, αυτό λέτε. Κάρτα παραγόντων. Κάρτα παραγόντων. Τελείωσε. Ωραία. Το κρατάω. Πάμε να κλείσουμε ευχάριστα αυτή τη συζήτηση. Πάμε να δούμε ρεπορτάζ από μπάσκετ γυναικών. Ο Παζιάννα επικράτησε με 74-59. Καλά, το θυμάμαι το σκορ. Ναι. Των Τιτάνων Δράμας. Πολύ εύκολα, πολύ άνετα και απλά. Πάμε να δούμε ρεπορτάζ και κλείνουμε με μια τελευταία κουβέντα από τον Τόλι που είναι υπεύθυνο, γιατί ξέρω ότι τρέχεται και το γυναικείο μπάσκετ, έτσι δεν είναι. Τρέχετε όχι μόνο παδικά, αλλά το τρέχετε και μπήκαμε στο χώρο διοικητικά. Και χορέψαμε. Είδατε πώς σας διαβρώνει το σύστημα. Ωραία, διοικητικές θέσεις. Αυτό είναι με απλή αγάπη διάβρωση... και είναι με έξοδα και όχι με έσοδα μόνο. Ωραία. Πάμε να δούμε γυναικείο μπάσκετ και αμέσως μετά και πάλι εδώ. Επιτέλους νίκη για τον Πας Γιάννενα στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α2 γυναικών. Τα κορίτσια του Γιώργου Σιαμέτη έσπασαν το ρόδι στην τέταρτη αγωνιστική και επικράτησαν τον Τιτάνων Δράμας με 74-59 σε ένα παιχνίδι στο οποίο πήραν το προβάδισμα από την αρχή και το διατήρησαν μέχρι το τέλος. Ο τεχνικός της ομάδας Γιώργος Σιαμέτης μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε για μια ξεκάθαρη και σπουδαία νίκη από πλευράς ψυχολογίας, καθώς υπήρχε μεγάλη πίεση και άγχος που ήταν ευδιάκριτο στα προηγούμενα παιχνίδια. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο συγχαρητήρια στις παίκτριές μου, γιατί οι ομάδες δείχνουν χαρακτήρα όταν μετά από ένα πολύ άτοχο αποτέλεσμα, όπως ήταν αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, χάσαμε μια πολύ μεγάλη διαφορά από μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Πιστέψαν όλοι ότι η ομάδα δεν έχει χαρακτήρα. Οι ομάδες με χαρακτήρα το αποδεικνύουν στο επόμενο παιχνίδι, όταν καταφέρουν και κερδίζουν μια ισοδύναμη ομάδα με 20 πόντους διαφορά. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Δράμας, γιατί και αυτή παλεύει με μικρά παιδιά να βγάλει μια εθνική κατηγορία. Εμείς αυτά που περνάνε οι ομάδες σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα, τα περάσαμε μετά την νίκη από τις Έρες μέσα σε ένα μήνα. Στεναχώριες, κουβέντες, κόντρα κουβέντες, αλλά δείχνουμε ότι είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα, μια οικογένεια, και αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο σήμερα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, ούτε οι προηγούμενες ήττες μας κάνανε μια κακή ομάδα, ούτε η σημερινή νίκη μας έκανε μια υπερομάδα. Συνεχίζουμε να παλεύουμε. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που μας στηρίζουν, που για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους φιλάθλους που έρχονται, γιατί όσο και να μην το πιστεύετε, είναι το μοναδικό γήπεδο το οποίο έχει πάνω από 80 και 100 άτομα κάθε φορά που παίζουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, είδαμε τι έγινε και στο κλειστό, στο παιχνίδι του Παζιάννα με τους Τιτάνες Δράμας. Τόλι, ένα σύντομο σχόλιο για αυτή την προσπάθεια. Σας βλέπω εκεί με το πανό σας, είστε δίπλα στα κορίτσια του Παζιάννα. Είπατε ότι για εσάς Παζιάννα δεν είναι μόνο η ΠΑΕ και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Εμάς βλέπουμε το πανό, ο Τόλις είναι μέσα, είναι ο Τόλις είναι παράγοντας. Λοιπόν. Και αιμορραγεί ο άνθρωπος, όχι να τα πούμε, και οικονομικά και το χρόνο του και όλα. Και μπράβο του και τιμή του. Που... Κοίταξε να δεις, είμαστε 4-5 άτομα. Προερχόμενοι φίλαθλοι του Παζιάννα, έτσι. Μπήκαμε, εγώ είμαι ο παδός, οι υπόλοιποι είναι λίγο πιο light. Λοιπόν, μπήκαμε στο χώρο να χορέψουμε. Η ομάδα κινδύνεψε να μην κατέβει το καλοκαίρι. Η προηγούμενη διοικούσα επιτροπή αποχώρησε, έτσι. Και το θεωρήσαμε καθήκον μας να κατέβει η ομάδα. Γιατί υπάρχει μια ακαδημία από πίσω και υποδομές, η ομάδα κορασίδων, η ομάδα νεανίδων με πανελλήνιες επιτυχίες. Υπάρχει αυτή η γυναικεία ομάδα. Εμείς επιλέξαμε φέτος να μην κάνουμε μεταγραφές, να κρατήσουμε τα κορίτσια τα περσινά. Ενδεικτικά να σου πω ότι έχουμε 2-3 παίχτριες 17-16 χρονών. Πήραμε απόφαση να παίξουν αυτές οι παίχτριες. Δεν πάμε για κανένα πρωτάθλημα. Απλά θέλαμε να κατέβει η ομάδα αξιοπρεπώς και να μην μείνουν τα κορίτσια χωρίς ομάδα. Έτσι. Να κάνουμε τον αγώνα μας. Αν βγει κάτι καλό. Ωραία, υπάρχει ανδρικό τμήμα, πας για ένα. Υπάρχει ανδρικό τμήμα, είναι στην Α1. Εκεί, Σκαβδέ. Στην Α1 Σκαβδέ. Μακάρι κάποια στιγμή και τον μπάσκετ να αποκτήσει. Εκεί είμαι αντίπαλο στην Παζιάννα. Αντίπαλο τι εννοεί. Γιατί έχουμε και θέση εφόρου στην ομάδα του Βίκου. Έχω πιάσει τα μπασκετικά πόστα. Έχει πολλά πόστα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Εμείς ευχαριστούμε που μπορέσαμε και αναπτύξαμε. Νομίζω ο κόσμος έβγαλε κάποιες συμπεράσματα. Νομίζω στον χρόνο που είχαμε είπαμε πολλά πράγματα και τα αναλύσαμε διεξοδικά. Όχι στην κάρτα φιλάθλου και στηρίζουμε όλα τα τμήματα του Παζιάννα σε όλα τα αθλήματα. Ωραία. Λοιπόν, με αυτό. Συγγνώμη λίγο να πω κάτι. Και όποιος άλλος θέλει να ενημερωθεί, να το πούμε λίγο και από την εκπομπή. Εμείς κάνουμε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9 με 10. 9 με 10. Πείτε, πιάσε και σε πιάσε. 9 ξεκινάει και. 107,5. Πάει όσο να είναι. Ρυθμός FM και passport.gr. Ωραία. Μπορείτε και διαδικτυακά και από τα site του σταθμού και από το passport.gr και από το ρυθμός 1075.gr να μας ακούνε. Έχουμε κηρύξει ένα ανέκδοτο και κάθε εκπομπή αφιερώνεται στην κάρτα φιλάθλου ενημέρωση του κόσμου να μην ξεχνάνε. Πώς λέγεται η εκπομπή σας, μέταλλο από πέταλλο. Πέταλλο από μέταλλο. Ναι, λαθιστικό μου, πέταλλο από μέταλλο. Από μέταλλο. Σωστό. Λοιπόν, αυτά. Εσείς μείνετε εδώ.